Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις στεφροδόχους, κύριε Αλακιώτη, ναι. Έτσι, που προσφέρονται. Ο καθένας επιλέγει για τον άνθρωπό του, για το επόμενο στάδιο. Ουσιαστικά, ναι. Εδώ καταλήγει, καταλήγει η τέφρα του νεκρού που θα επιλέξει την αποτέφρωση. Αυτή η συγκεκριμένη είναι μία βιοδιασπόμενη τεφροδόχος, η οποία χρησιμοποιείται και στη θάλασσα αλλά και στη φύση. Ναι. Βλέπετε τις εικόνες. Ναι, ναι. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτή διαλύεται και το περιεχόμενο παραμένει στο σημείο ως φυσικό. Μπορεί να μαζί με την τέφρα. Ενώ συνήθως έχουμε δει ότι Οι συνήθεις τεφροδόχοι, ναι, είναι αυτοί εδώ, οι οποίοι στο φτηνό πακέτο, να το πω έτσι απλά, συγγνώμη, το λέω ξερά. Στο κανονικό, ναι, πακέτο, όταν παραδίδεται αυτή η τεφροδόχος και αυτή, ναι, είναι βιοδιασπόμενη, ναι, αλλά δεν έχει το αισθητήριο. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή, ναι, όμως τώρα. Ναι. Έτσι, λοιπόν, ήταν ένα μεγάλο θέμα για όσους είχαν ως επιλογή και όσους είχαν αφήσει την επιθυμία στους οικείους και στις οικογένειες να περάσουν σε αυτή τη διαδικασία μετά το τέλος της ζωής τους, της αποτέφρωσης, και δεν υπήρχε αποτεφρωτήριο στην Ελλάδα, ενώ ήταν ένα αίτημα πολλών ετών. Ποια υπάρχει και το βλέπουμε και στα πλάνα, είναι υπερσύγχρονο και ολοκένουργιο, το δούμε. Κοιτάξτε, η λειτουργία του πρώτου κέντρου αποτέφρωση νεκρών στη χώρα μας είναι ένα ιστορικό γεγονός. Η αλλαγή των ταφικών εθήμων είναι από τις πιο δύσκολες και πιο αργά μεταβαλλόμενες στις κοινωνίες. Ναι. Η χώρα μας δυστυχώς για πολλούς και διάφορους λόγους είναι η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να, η οποία απέκτησε αποτεφρωτήριο. Η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με διαφορά ετών. Και με διαφορά 120-130 ετών από τις πρώτες. Η Βουλγαρία, που συνήθως ήταν ο προορισμός για τους Έλληνες, απέκτησε που ήθελαν την περίοδο του σοσιαλισμού. Απέκτησε αποτεφρωτήριο. Είναι η Βουλγαρία, είναι ορθόδοξη χώρα, όπως και η Ρωσία, όπως και η Σερβία, η Ουκρανία, η Ρουμανία. Όπου εκεί το χριστιανικό στοιχείο γενικά ήταν αντίθετο στο θέμα της αποτέφρωσης, όμως οι χώρες αυτές εξοικειώθηκαν και κατ' οικονομία όλες οι ορθόδοξες εκκλησίες αυτών των χωρών παρέχουν την εξόδιο ακολουθία. Ενώ εδώ τι συμβαίνει, κύριε Αλακιώτη? Κοιτάξτε, η στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των ιερέων των Ελλήνων ήταν και είναι συμπονετική και παρηγορητική στις οικογένειες. Ακόμα σε οικογένειες βαρύτατων δολοφόνων που αφαίρεσαν ζωές, ακόμα και αυτόχειρων, οι οποίοι είναι μεγάλο αμάρτημα για την Εκκλησία μας. Ναι. Συμπαραστέκονται. Αδιάβαστους δεν αφήνουν κανέναν για την αν επιθυμήσει την αποτεύρωση. Τουλάχιστον ένα τρισάγιο η Ιερά Σύνοδος το δέχεται. Ξέρετε, εμείς έχουμε ακούσει ιστορίες ανθρώπων που λέει πάω να κάνω την τελετή και δεν λέω ότι μετά δεν θα πάω στο νεκροταφείο, αλλά θα πάω Βουλγαρία, λέγαν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι δεν είναι κάτι το οποίο το έχω μόνο εγώ στο μυαλό μου? Κοιτάξτε, διαχρονικά υπάρχει μία κατανόηση από αρκετούς ιερείς και εν πάση περιπτώσει δεν είναι κανένα βαρύ αμάρτημα ενός χριστιανού να θέλει να αποτεφρωθεί, γιατί δεν θέλει τα παιδιά. Υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, κύριε Αλακιώτη, για να μην πηγαίνουμε γύρω-γύρω, υπάρχει επίσημη τοποθέτηση ή είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε... Υπάρχει, είναι θεολογικά και η Εκκλησία, ναι, δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Για λόγους παράδοσης, η Ιερά Σύνοδος δεν επιτρέπει. Δεν το δέχεται τώρα. Μην πιάσουμε τα θεολογικά. Πάμε λίγο στα χρηστικά. Όχι, έχει νόημα αυτό, Κώστα. Συγγνώμη, έχει νόημα για τον άνθρωπο που μας παρακολουθεί. Το ξέρει ο κόσμος ότι η Εκκλησία δεν το δέχεται αυτό το πράγμα και αντιδρά. Ναι, αλλά είναι όμως μια επιλογή. Εγώ θα σας πω το εξής. Ότι από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, ας πούμε, γνωρίζετε την υπόθεση της Αρλέτα. Ναι, ναι. Η οποία ξέραμε όλοι ότι αποτεφρώθηκε με την κιθάρα της, ναι, κτλ. Ναι. Γνωρίζετε τις εικόνες όλες, γιατί τις είδαμε. Οι ιερείς συνόδευσαν την Αρλέτα από τον ναό όπου έγινε η εξόδιος ακολουθία. Ναι. Τη βάλανε στην νεκροφόρα. Και λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η Εκκλησία επισήμως αδιάβαστο δεν αφήνει κανένα. Άνοιξε, μάλιστα, λοιπόν το πρώτο αποτεφρωτήριο, να μην πάμε στην Εκκλησία. Να πάμε πώς λειτουργεί, τι γίνεται, τα κόστη και να μας δείξετε λίγο, γιατί έχετε διαφορετικά είδη. Είπατε αυτό, ας πούμε, ότι είναι βιοδιασπόμενο. Έχετε εκεί ένα γαλάζιο. Πώς να το πούμε τώρα, κοιτάξτε, η διαδικασία της διαχείρισης τέφρας είναι θέμα της απόφασης του ιδίου εν ζωή,
ή των συγγενών, αν θα γίνει διασπορά στη θάλασσα, αν θα γίνει ταφή στη φύση σε κάποιο δάσος, ή θα παραμείνει στο σπίτι, ή θα μείνει σε κάποιο άλλο, θα θαυτεί σε ένα νεκροταφείο ή σε έναν άλλο χώρο. Mm-hmm. Ανάλογα την περίπτωση, υπάρχουν τεφροδόχοι όπως αυτή εδώ, η οποία βλέπετε έχει τα σκηνάκια. Δεν μας το δείχνετε λίγο πώς λειτουργεί αυτό, δηλαδή αυτό, τι θα γίνει. Αυτό η τέφρα εισέρχεται στην τεφροδόχο. Να. Η τεφροδόχος αυτή είναι από αλάτι ή από χαρτί ή από διάφορα τέτοια υλικά. Στο κάτω μέρος της υπάρχει μια τρύπα. Α, υπάρχει μια οπή. Όταν μπαίνει μέσα στη θάλασσα, γιατί κάποιος την κρατάει από εδώ, ας πούμε, από το σκάφος, εισέρχεται το νερό, εισέρχεται το νερό μέσα και, καταβυθίζεται. Ο νόμος υποχρεώνει αυτούς που θα αποφασίσουν να την διασπείρουν στη θάλασσα ή να τη θάψουν στη θάλασσα, όπως λέγεται sea funeral, να χρησιμοποιήσουν τέτοιου τύπου τέφρος. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο διαρκεί η αποτέφρωση? Η αποτέφρωση στο αποτεφρωτήριο διαρκεί 75 λεπτά σαν διαδικασία. Στη συνέχεια η οικογένεια μπορεί να παραμείνει στο κηλικείο ή σε κάποιον χώρο εκεί του νεκροταφείου μέχρι να κρυώσει η τέφρα, γιατί είναι πάρα πολύ ζεστή, και στη συνέχεια να παραλάβει την τεφροδόχο. Συνήθως έτσι γίνεται. Δέκα άνθρωποι τη μέρα μπορείτε να... Οι δυνατότητες του αποτεφρωτηρίου με το μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν από τις 9 ως τις 4 που είναι, ας πούμε, η συνήθις βάρθια, 10 αποτεφρώσεις. Η ζήτηση ποια είναι? Είναι πολύ μικρότερη αυτή τη στιγμή, είναι 3-4 την ημέρα. Πάμε στα, και λίγο και στα χρηστικά. Ποιο είναι το κόστος, κύριε Λακιώτη? Κοιτάξτε, το κόστος περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το σκέλος που εμείς χρεώνουμε για τις υπηρεσίες αυτές, σαν αποτεφρωτήριο, αλλά και το σκέλος που η οικογένεια θα πρέπει να καταβάλει στο γραφείο τελετών για την παραλαβή της σωρού, για το φέρετρο. Στο σύνολο είναι περίπου όπως η περίπτωση του νεκροταφείου, δηλαδή στη χειρονομία. Λίγο φθηνότερα πιστεύω θα είναι. Γύρω στις 2.000, αλλά, ας πούμε. Ναι, γύρω στις 2.000. Και υπάρχει κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει γιατί κάλυψη, αυτό βεβαίως είναι σημαντικό να το ξέρει. Πάρα πολύ. Υπάρχει ήδη κάλυψη και για τις περιπτώσεις που πηγαίνουν στη Βουλγαρία. Και πιστεύω ότι η επιλογή αυτή, με το γεγονός ότι πια είναι στην Ελλάδα, πολλοί άνθρωποι, οι οικογένειές τους δεν εκτέλεσαν την τελευταία τους επιθυμία, γιατί ήταν και δαπανηρή, αλλά ήταν και επώδυνη και για την οικογένεια. Και το πήγαινε, έλα, μέσα στον πόνο σου να έχεις ένα κομβόι οχημάτων να φεύγει και να επιστρέψει. Λοιπόν, κύριε Λακιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Και ελπίζω ότι η προσπάθειά μας, γιατί κάναμε ένα αποτεφρωτήριο. Εσείς, εντάξει, αυτή είναι και μια επιχειρηματική πρωτοβουλία, αλλά θέλω να το ρωτήσω ειλικρινά. Εκτός από μια επιχειρηματική κίνηση που λέτε, εντάξει, εδώ θα έχει δουλειά. Να μην κρυβόμαστε. Όποιος επενδύει θέλει να έχει και ένα κέρδος. Ήταν και μια προσωπική σας επιλογή. Κύριε Λασκαρά, το γνωρίζουν όλοι ότι εγώ 23 χρόνια από το 1996 έχω συμβάλει στη διαμόρφωση και του νομοθετικού πλαίσιου από μια τελευταία επιθυμία ενός αγαπημένου μου φίλου. Επαγγελματικά δεν δραστηριοποιήθηκα στο χώρο αυτό. Ήμουν χοντρέμπορος καρτοσχολικών και σαν την υπόσχεση που έδωσα στο φίλο μου, ο οποίος έφυγε το 2004, νιώθω τώρα ότι την ολοκλήρωσα και την εκτέλεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Λοιπόν.